Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνέδρη, καλησπέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και ιδιαίτερα τον κύριο Φραγκάκη για την πολύ ευγενική πρόσκληση να παρευρεθώ στο πάνελ των ομιλητών. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων και ξεκινώντας την ομιλία μου, θα ήθελα να αναφέρω ότι προκειμένου να βρούμε τη διαγνωστική ακρίβεια, τη θετική και αρνητική προγνωστική αξία ενός δείκτη γενικότερα για μια πάθηση, πρέπει να ξέρουμε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, θα πρέπει να ξέρουμε τη συχνότητα της συγκεκριμένης πάθησης την οποία αναζητούμε στον πληθυσμό και πιο συγκεκριμένα ποιον πληθυσμό θα βάλουμε. Και το δεύτερο είναι ποια ειδικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ανιχνεύσει αυτός ο δείκτης ώστε να είναι αξιόπιστος. Κάνοντας λοιπόν αυτόν τον παραλληλισμό, όσον αφορά το καρδιογράφημα και τους νέους αθλητές, θα πρέπει πρώτα να ξέρουμε τη συχνότητα του ευνηδίου θανάτου, τον οποίο αναζητούμε, μεταξύ των νεαρών αθλητών. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ποια είναι εκείνα τα στοιχεία, τα ευαίσθητα στοιχεία, τα οποία πρέπει να αναζητήσει το καρδιογράφημα, για να μπορέσει να μας δείξει πραγματικά ποιοι αθλητές μας βρίσκονται σε κίνδυνο για ευνηδίο θάνατο κτλ. Άρα πρέπει να ξέρουμε τις αιτίες που προκαλούν τον ευνηδίο θάνατο στους αθλητές. Και όσον αφορά την επίπτωση, θα σας παραπέμψω σε αυτήν εδώ τη μελέτη. Η οποία μελέτη προέρχεται το 2014 στο British Journal of Sports Medicine, που μας δείχνει ότι για την κατηγορία των νεαρών αθλητών, που είναι αυτή εδώ από 14 έως 35 έτη, η συχνότητα είναι περίπου 2 στα 100.000 στους 100.000 αθλητές ανά έτος. Βέβαια, με μια πρόσφατη μελέτη, την οποία δημοσιεύτηκε μόλις τον Αύγουστο του 2018 στο New England Journal of Medicine, και η οποία πραγματοποιήθηκε σε περίπου 12.000 αθλητές κολεγίου αυτής της ηλικίας, σε μια πολυκεντρική μελέτη που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συχνότητα του ευνηδίου θανάτου αυξάνεται λίγο περισσότερο. Φτάνουμε δηλαδή μέχρι τα 6,8 άτομα στους 100.000 αθλητές. Και εδώ βλέπουμε ότι η μέση ηλικία των αθλητών αυτών είναι στα 16,4 συν πλην 1,2 έτη. Άρα έχουμε διαφορές όσον αφορά την επίπτωση του ευνηδίου θανάτου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ευνίδιος θάνατος στους αθλητές είναι τουλάχιστον, με βάση αυτή τη μελέτη του Κοράντο στο Τζακ το 2003, 2,8 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με μη αθλούμενα άτομα, σε σχέση δηλαδή με άτομα τα οποία δεν ασχολούνται ενεργά με την άσκηση. Και στην αιτιολογία, γιατί έχουμε αυτές τις διαφορές όσον αφορά την επίπτωση του ευνηδίου θανάτου, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ηλικία σαφέστατα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, άρα ποια ομάδα συγκεκριμένα αθλητών εξετάζουμε, μιας και όπως θα δούμε εδώ πέρα, το 62% των ευνηδίων θανάτων σε νεαρούς αθλητές συμβαίνουν κατά κύριο λόγο σε άτομα τα οποία είναι σε αυτό που θα λέγαμε στο γυμνάσιο Λύκειο, σε αυτήν ακριβώς την ηλικία. Βέβαια, οι άρνες έχουν την προτεραιότητα, περίπου η αναλογία σε σχέση με τα θύλια άτομα είναι 9 προς 1 και επίσης τα άτομα της Καυκάσιας φυλής σαφέστατα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ακόμη και σε σχέση με τους μαύρους. Το είδος του αθλήματος που πραγματοποιείται, και αυτό φαίνεται ότι έχει κάποια σχέση, αυτό εδώ είναι από μια παλιότερη μελέτη του Μάρων το 1996, που βλέπουμε ότι τα ομαδικά αθλήματα, κυρίως το μπάσκετ αλλά και το ποδόσφαιρο, σχετίζονται πιο πολύ με ευνίδιο θάνατο. Αλλά αυτό δεν είναι λόγω του ιδίου του αθλήματος, είναι στην πραγματικότητα επειδή υπάρχουν πολύ περισσότεροι συμμετέχοντες. Άρα αυξάνουμε κλασικά τις πιθανότητες. Και για να τα συνοψίσουμε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η συχνότητα του ευνηδίου θανάτου είναι περίπου 1 στα 50.000 άτομα μεταξύ των αθλητών. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση και από το είδος της άθλησης, από τη φυλή του αθλουμένου, από την ηλικία σίγουρα, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο σε κάθε χώρα ή σε κάθε μελέτη διευκρινίζουμε το τι είναι ευνίδιος θάνατος και πώς ακριβώς αυτός επέρχεται. Και όπως είπαμε, το 40% των θανάτων συμβαίνουν σε άτομα ηλικίας μικρότερα των 18 ετών. Αναζητώντας τις αιτίες σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, θα λέγαμε ότι εδώ οι μυοκαρδιοπάθειες και οι καναλοπάθειες, άρα τα κληρονομούμενα κατά κύριο λόγο σύνδρομα, είναι αυτά που παίζουν τον κύριο ρόλο. Αυτό από μια παλιότερη μελέτη του Μάρων, όπου βλέπουμε σχεδόν το 1 τρίτο οφείλεται σε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Και αν δούμε και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία, εδώ είναι από μια μελέτη του Σαντζέι Σάρμα και ταυτόχρονα με τη μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, ξανά βλέπουμε ότι υπάρχουν οι μυοκαρδιοπάθειες, υπάρχουν οι καναλοπάθειες και αν συγκρίνουμε με αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας εδώ, που η στεφανιαία νόσος είναι το κυριότερο αίτιο, σαφέστατα στις ηλικίες αυτές που συναντούμε, από 14 μέχρι 35 έτη, το κυριότερο αίτιο είναι οι καναλοπάθειες, είναι οι μυοκαρδιοπάθειες, είναι αυτό που λέμε οι κληρονομούμενες παθήσεις της καρδιάς. Άρα λοιπόν θα πρέπει το καρδιογράφημά μας να μπορεί να ανιχνεύσει αυτά τα πράγματα. Και το γεγονός ότι το καρδιογράφημα πρέπει και μπορεί να ανιχνεύσει έρχεται στο πλαίσιο και μιας μεγάλης αντιπαράθεσης που υπάρχει ανάμεσα στην αμερικανική και την ιταλική νοοτροπία. Την ιταλική σχολή, η οποία
συστήνει ανεπιφύλακτα ο προαγωνιστικός έλεγχος να περιλαμβάνει το καρδιογράφημα, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς που πιστεύουν ότι μόνο η κλινική εξέταση και ένα ενδελεχές ιστορικό είναι αρκετά στο να διαγνώσουν έγκαιρα ποιοι αθλητές μας κινδυνεύουν από ευνίδιο θάνατο και να συστήσουν περαιτέρω εξετάσεις. Επειδή λοιπόν οι Ευρωπαίοι πιστεύουμε πολύ περισσότερο στο καρδιογράφημα, αυτός ήταν και ο λόγος που το 2015 δημοσιεύθηκε αυτό το consensus paper, και το οποίο περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά εκείνα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος των αθλητών, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Έχουν λοιπόν χωριστεί τα χαρακτηριστικά ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα σε τρεις κατηγορίες. Αυτά τα οποία είναι φυσιολογικά και δεν θα πρέπει να εμπνέουν ανησυχία, κάποια τα οποία θεωρούνται borderline, ακριβώς στο όριο, και φυσικά αυτά που είναι ανώμαλα χαρακτηριστικά, να το πούμε έτσι, και σίγουρα η ανίχνευσή τους θα πρέπει να μας βάζει σε υποψία για την περαιτέρω διερεύνηση των αθλητών και για την παραγγελία πιο ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων. Όσον αφορά τα borderline, αν έχουμε ένα μόνο εύρημα, αυτό ίσως μπορεί να μας καθησυχάσει, αν έχουμε δύο ή περισσότερα, σίγουρα θα πρέπει να το θεωρούμε ότι είναι ύποπτο. Και φυσικά τα ευρήματα αυτά συνοδεύονται από ένα πολύ μεγάλο πίνακα που δεν θα αναλύσουμε, που δείχνουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, δεν μας αρκεί μόνο να έχουμε αρνητικά κύματα ΤΑΦ, θα πρέπει και αυτά να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ώστε να μας ανεβάζουν την υποψία για κάποιο υποκείμενο νόσημα, κάποια υποκείμενη μυοκαρδιοπάθεια και φυσικά να γίνεται σωστή διαστρωμάτωση κινδύνου για τον ευνίδιο θάνατο. Εδώ κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, αν βλέπουμε, πιστεύω, όλο αυτό το καρδιογράφημα, είτε πρόκειται για αθλητή είτε δεν πρόκειται για αθλητή, αν δούμε αυτά τα πολύ βαθιά αρνητικά ΤΕ στις απαγωγές V4-V6, αλλά και στις απαγωγές 1-AVL, 2-3-AVFOOT. Στη συνέχεια θα στέλναμε τον αθλητή μας για ένα καρδιογράφημα. Βλέπουμε αυτή εδώ την έκεντρη υπερτροφία του μεσοκυλιακού, ίνωση στη μαγνητική τομογραφία. Και δυστυχώς για αυτόν που κατέληξε, βλέπουμε και την ίνωση εδώ στο ιστολογικό παρασκεύασμα. Η διάγνωση νομίζω είναι σαφής ότι πρόκειται για υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Μία άλλη περίπτωση, ένας άλλος αθλητής, ο οποίος εμφανίζει αυτά τα βαθιά αρνητικά ΤΕ από V1 ως V3. Βλέπουμε εδώ μία διατεταμένη δεξιά κοιλία, εδώ είναι μετά την εμφύτευση του απεινιδωτή. Εδώ στη μαγνητική τομογραφία, ανάλογη εικόνα, μία αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας. Θα μου πείτε πάρα πολύ απλά τα πράγματα, ποιο είναι το νόημα αυτής της ομιλίας, αφού είναι όλα τόσα ξεκάθαρα. Δυστυχώς όμως, στην αθλητιατρική, στην καρδιολογία, δεν είναι πάντα όλα ξεκάθαρα. Και αν έχουμε ένα τέτοιο καρδιογράφημα εδώ και ένα τέτοιο καρδιογράφημα εδώ, μπορεί πολλές φορές να είναι πρόκληση. Γιατί πολλοί θα λέγατε, παραδείγματος χάρη, ότι το δεύτερο αυτό καρδιογράφημα μπορεί να είναι παθολογικό και να μοιάζει με τις πρώτες περιπτώσεις, να έχουμε δηλαδή μια πιθανή αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας. Στην πραγματικότητα όμως, και αυτό το δεύτερο καρδιογράφημα είναι φυσιολογικό, προέρχεται από έναν αθλητή μαύρης φυλής. Και αν θα παρατηρήσουμε εδώ, το ST είναι λίγο ανεβασμένο σε σχέση με το J-point, το οποίο είναι κάτι χαρακτηριστικό που βλέπουμε μεταξύ των μαύρων αθλητών και δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. Άρα και το καρδιογράφημα έχει την ανάλογη ευαισθησία και ειδικότητα σίγουρα όταν το συνδυάζουμε και με τα λοιπά δημογραφικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά του αθλητή που εξετάζουμε. Φυσικά αναφέρθηκε και ο προηγούμενος ομιλητής πάρα πολύ ωραία ότι το καρδιογράφημα είναι ένα πολύ όμορφο εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ανίχνευση και του long QT και συνδρόμου Μπρουγκάντα, αλλά και Wolf Parkinson White, το οποίο Wolf Parkinson White σε μερικούς αθλητές μπορεί και αυτό να είναι μια αιτία ευνηδίου θανάτου. Αναφέρθηκε και αυτό πριν, όσον αφορά τη σωστή μέτρηση για το long QT. Και δυστυχώς δεν έχουμε μια αγγελικά πλασμένη ειδικότητα ή μια αγγελικά πλασμένη προσέγγιση. Για το λόγο και αυτό που μας εγείρει την ανησυχία μας είναι ότι το καρδιογράφημα θα ήταν πολύ πιο ευαίσθητο και ειδικό αν είχαμε μεγαλύτερη επίπτωση του ευνηδίου θανάτου. Αυτό δεν συμβαίνει. Επίσης, έχουμε πολύ υψηλό αριθμό ψευδοσθετικών. Επίσης, έχουμε ανησυχίες για τα ψευδώς αρνητικά, ενώ εγείρονται ανησυχίες και για το κόστος της εξέτασης. Εδώ, από προηγούμενες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί, βλέπουμε ότι η συχνότητα των ψευδοσθετικών όσον αφορά το καρδιογράφημα μεταξύ των αθλητών κυμαίνεται από το 10 μέχρι και το 17,3%, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό. Και μιας μιλάμε για ψευδοσθετικά, θα σας δείξω μία περίπτωση ενός αθλητή, ο οποίος εξετάστηκε πρόσφατα σε εμάς, είναι δικό μας περιστατικό, ηλικίας 15 ετών, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος συμμετείχε πολύ ενεργά σε προπονήσεις. Και έρχεται λοιπόν με αυτό εδώ το καρδιογράφημα, που βλέπουμε ότι για ένα παιδί 15 χρονών έχει V4-V6 βαθιά αρνητικά ΤΕ. Αυτός είναι ο υπέρηχός του, που βλέπουμε ένα μέγιστο πάχος στοιχώματος γύρω στα 14 χιλιοστά. Φυσικά τα καμπανάκια ακούγονται όλα μαζί.
και υπόκειται σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς που δείχνει ένα μέγιστο πάχος στοιχώματος αντίστοιχα προς το μεσοκυλιακό στα 15 χιλιοστά, αλλά χωρίς να έχουμε στοιχεία καθυστερημένης πρόσθεσης γαδουλινίου από τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Διάγνωση, θα λέγαμε σίγουρα υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Λέμε στον αθλητή ότι δυστυχώς δεν μπορείς να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι και θα πρέπει να σταματήσεις την άθληση. Ένα χρόνο αργότερα, ο αθλητής μας, 16 ετών πλέον, έρχεται με αυτή την εικόνα. Το καρδιογράφημά του, με φυσιολογικά πλέον τε, και στο καρδιογράφημα, στο υπέρηχο καρδιάς εδώ, ένα πάχος στοιχώματος που δεν ξεπερνάει τα 10 χιλιοστά. Διάγνωση ξανά, αθλητική καρδιά. Άρα, τίποτα δεν είναι απόλυτα σίγουρο, ακόμη και με τα κριτήρια τα οποία θέσαμε. Και αυτό φαίνεται από εδώ ότι γενικά η ευαισθησία του καρδιογραφήματος για όλες τις καταστάσεις είναι γύρω στο 60%. Φυσικά για τις σοβαρές καταστάσεις είναι 100%, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μία διαφορά όσον αφορά την ειδικότητα μεταξύ των Καυκασίων και των αθλητών μαύρης φυλής. Και φυσικά εκτός από τα ψευδώς θετικά, όπως σας έδειξα και στην περίπτωση πριν, έχουμε και τα ψευδώς αρνητικά. Και ποια είναι τα ψευδώς αρνητικά? Είναι οι περιπτώσεις που δεν μπορεί να ανοιχνεύσει το καρδιογράφημα. Και αυτά είναι η ανώμαλη εκβολή των στεφανιαίων αγγείων, η ύπαρξη πιθανώς πρώιμης αθεροσκληρωτικής νόσου ή ακόμη, και αυτό γίνεται πολύ συχνά στους εφήβους, η ατελής έκφραση μιας καναλοπάθειας ή μιας μυοκαρδιοπάθειας, η οποία δεν έχει φτάσει στο σημείο ακόμη να δώσει φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, αν και υπάρχει στο γονιδίωμα του εξεταζομένου. Και εδώ ίσως είναι η πιο ανησυχητική διαφάνεια από όλες. Αυτό είναι από τη μελέτη που σας περιέγραψα πριν στο New England Journal of Medicine το 2018. Σε αυτή λοιπόν τη σειρά των 11.500 με 12.000 αθλητών, είχαμε 8 ευνηδίους θανάτους. Και μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι από τους 8 αυτούς ευνηδίους θανάτους, μόλις 2 αθλητές είχαν ένα ανώμαλο καρδιογράφημα και υπέρηχο καρδιάς. Οι υπόλοιποι 6 πέρασαν το pre-participation screening χωρίς να έχουν κανένα έβριμα. Ακόμη και όταν ανατέθηκαν σε blind reviewers, στη συνέχεια πάλι δεν βρέθηκε κανένα έβριμα. Άρα ήμασταν ικανοί να βρούμε μόνο τους 2 από τους 8 που κάνανε ευνίδιο θάνατο. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνοψίσω τα συμπεράσματά μου στα εξής. Όσον αφορά τον ευνίδιο θάνατο των αθλητών, αυτός κυμαίνεται γενικά από 1 έως 3-50.000 αθλητές και σίγουρα σχετίζεται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Το καρδιογράφημα θα πρέπει να θεωρείται ένα πολύ χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο όσον αφορά την ανίχνευση μυοκαρδιοπαθειών, καναλοπαθειών, αλλά και γενικότερα όσον αφορά διαταραχών ρυθμών που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τη ζωή ενός αθλητή. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πάντα κρυστάλλινα, μιας και ό,τι μοιάζει φυσιολογικό, μπορεί να μην είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τους teenagers, τους εφήβους, γιατί δυστυχώς η συμπεριφορά τους δεν είναι το μόνο το οποίο αλλάζει κατά τη διάρκεια της εφηβικής ζωής, αλλάζει και η καρδιά τους και το καρδιογράφημα, και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη όταν βλέπουμε ένα νεαρό αθλητή απέναντί μας. Φυσικά χρειάζεται πολύ συνεχές και πολύ λεπτομεριακό follow-up για την ανίχνευση πρώιμων σημαδιών καναλοπάθειας ή μυοκαρδιοπάθειας. Δεν θα πρέπει μόνο να βλέπουμε το πώς γενικά θα ψάξουμε, αλλά να έχουμε την προσοχή μας στο τι πρέπει να βρίσκουμε και στο τι πρέπει να ψάξουμε. Και φυσικά, εκτός από το καρδιογράφημα και το pre-participation screening, πολλές φορές το να υπάρχει ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής ή και προσωπικό έμπειρο στο να δώσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικό ακόμη και από το καρδιογράφημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, Ευστάθεια, για την όμορφη εισήγηση. Δεν μένει πολύ χρόνο. Θα ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου Σωτηρίου, της κυρίας Σωτηρίου, χίλια συγγνώμη. Διερωτώμουν αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Να πω εγώ μόνο ότι καταρχήν το καρδιογράφημα πρέπει οπωσδήποτε να το συναξιολογούμε με ένα πολύ καλό ιστορικό, ατομικό και οικογενειακό και με μια πολύ καλή κλινική εξέταση. Το δεύτερο, αυτό που βλέπουμε ίσως αυτή τη μελέτη είναι ότι είχαν περάσει αρκετά χρόνια από την στιγμή που είχε γίνει το αρχικό καρδιογράφημα μέχρι που υπήρξε ευνίδιος θάνατος. Άρα μπαίνει το ζήτημα του πόσο πρέπει να κάνουμε προαθλητικό έλεγχο. Οι Ιταλοί λένε συνήθως γύρω στα 2 χρόνια. Εδώ στην Ελλάδα εφαρμόζουμε αυτό το 1 με 2 χρόνια σε βασικά πράγματα. Δηλαδή εξέταση, καρδιογράφημα και ιστορικό. Οπότε έτσι μπορούμε να πιάσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και τέλος, να έχουμε στο μυαλό
και οι αθλητές οι οποίοι χρησιμοποιούν εργογόνα βοηθήματα. Ταχυκαρδίες στο καρδιογράφημα, έκτακτες συστολές, κάποιες υπερκυλιακές ταχυκαρδίες. Ας το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί δυστυχώς αυτή είναι αρκετή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε έναν αθλητή που είναι 25 ετών, ελίτ αθλητής, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, και βρέθηκε με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια υψηλού κινδύνου και τοποθετήθηκε απνιδωτής. Πώς θα χειριστούμε ένα τέτοιο άτομο? Θα ξαναγυρίσει στα γήπεδα? Αυτό, ξέρετε, είναι και μια... Έχω και... σοκαριστεί από αθλητή που τρώει σοκ ενώ λιποθυμάει στο γήπεδο και ανανύπτει. Δηλαδή, μήπως διαφημίζουμε τη δουλειά μας επιτρέποντας αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν τον ανταγωνιστικό αθλητισμό? Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ωραία ερώτηση και ταυτόχρονα μου θυμίζει και το αγωνιώδες ερώτημα των γονέων ενός πολλά υποσχόμενου ποδοσφαιριστή, τον οποίο εξέτασα πρόσφατα και ο οποίος διαγνώστηκε με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αν το παιδί, δηλαδή, παρά το τι έχει γίνει από εμάς, να γυρίσει στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ασχοληθεί με recreational activity, αλλά με competitive, με ανταγωνιστική δραστηριότητα, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει. Και επιπλέον, όταν έχει έναν αμφιτευμένο πενιδωτή με την πιθανότητα και μόνο που υπάρχει να δεχτεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα και στη θέση του απεινιδωτή, νομίζω ότι αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο αποτρεπτικά από το να γυρίσει. Μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσει ο συμπρόεδρός μου, κύριος Παρασκευαΐδης. Θα συνεχίσουμε με...